Πάμε στους καλεσμένους. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ΝΟΑΔ Ευθειώδας, τον κύριο Κανέλο, και τον συντονιστή των ΑΝΕΛ Ευθειώδας, τον κύριο Κολοκυθά. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο δελτίο. Νομίζω γύρω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κολοκυθά, να δούμε αν όντως υπάρχει, επειδή είναι συγκυβέρνηση, σχέδιο εξόντως όπως το ακούσατε, κύριε Κολοκυθά. Καλά, τώρα με τη ΛΑΡΚΟ τι έχετε κάνει, για να καταλάβω. Δεν είναι μόνο η ΛΑΡΚΟ, είναι και κάποιες άλλες εταιρείες όπως τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα οποία προσπαθούμε να τα διαφυλάξουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αμέσως. Πώς. Να έχουμε. Μισό λεπτάκι. Να σας απαντήσω. Για εξηγήστε μου πώς τη διαφυλάξετε. Πώς θα τη διαφυλάξετε, δηλαδή. Εάν σε πρώτη φάση δεν είναι στο υπερταμείο, αμέσως γλιτώνει από τον άμεσο έλεγχο των δανειστών. Γιατί είναι αμέσως, αν δεν ρίξετε την τιμή τη ΔΕΗ. Που είναι μέτοχος βασικός στη ΛΑΡΚΟ, αυτό το εργοστάσιο πέθανε. Αυτό είναι σπουδαίο και πιστεύω ότι θα διευθετηθεί. Κανένας δεν θέλει να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ. Έτσι, άλλωστε και εγώ προσωπικά. Ξέρετε, είναι κραυγαλαίο να, να έχει πάρει τη μείωση ο Μυτιλινέος δίπλα. Ακριβώς. Και η ΔΕΗ που είναι μέτοχος στη ΛΑΡΚΟ. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Συμφωνώ. Ναι, αλλά τώρα η ρευστότητα στο εργοστάσιο τελείωσε. Εάν όμως τη βάζαμε στο υπερταμείο, θα ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω. Τότε δηλαδή θα είχαμε δικαιολογημένες αντιδράσεις από τους εργαζομένους. Είναι ύποπτο πώς εξαιρέθηκε ξαφνικά ύποπτο, η ΛΑΡΚΟ. Ύποπτο μπορεί να ακούγεται και να φαίνεται. Εκτός αν υπάρχει σχέδιο το οποίο το ξέρετε και μας το ανακοινώνετε. Όχι, ότι έχουμε πάρει απόφαση να σώσουμε την εταιρεία, διότι είναι μεταξύ των 5-10 εταιριών που έχουμε αποφασίσει ότι θα τη σώσουμε οπωσδήποτε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι εθνικός πλούτος, επειδή το σιδηρονικέλιο είναι μοναδικό προϊόν σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν καθορίζεται από εμάς. Περιμένουμε την ανάκαμψη της τιμής του σιδηρονικελίου για να έχουμε έσοδα ως κράτος. Τόσο λεπτομερές σχέδιο, όχι, αλλά το κοιτάμε βήμα-βήμα, έτσι, προσπαθούμε, γιατί δεν είναι ευχάριστο δημόσια περιουσία, γιατί θα θυμίσω ότι από τότε που χρεοκόπησε πρώτη φορά η Ελλάδα, μονίμως οι δανειστές κοιτάνε να παίρνουν έσοδα από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είτε ήταν αυτό το μονοπόλιο του αλατιού, είτε τώρα ας πούμε διάφορα έσοδα όπως η ΔΑΠ που είδαμε προηγουμένως. Εμείς κοιτάμε πραγματικά, ναι, και τώρα συγκεκριμένα για τη ΛΑΡΚΟ, το πονηρό δεν είναι απέναντι στους εργαζόμενους, το πονηρό είναι απέναντι στους δανειστές. Και καλό θα ήταν, κατά την προσωπική μου άποψη, να μην το φωνάζουμε, γιατί θα μας τη ζητήσουν και αυτοί στο τέλος και μετά θα λένε γιατί δεν την υπερασπιστήκατε. Κύριε Κανέλο. Να βάλουμε καταρχήν ως πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων που η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ζητούν να επιστραφούν, οι οποίες θεωρούν τα ευρωπαϊκά όργανα ότι και η νομολογία του ΕΟΥ, δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι έχουν δοθεί παρανόμως. Άρα υπάρχει ζήτημα με τις κρατικές ενισχύσεις, νομικό και πολιτικό, νομικό καταρχήν τεχνικό, όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ. Απαντάτε στο ερώτημα γιατί δεν είναι στο υπερταμείο τώρα. Όχι. Βάζω καταρχήν αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα. Το για ποιο λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στο υπερταμείο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να το πιθανολογήσω, ούτε μπορώ να το μεταφράσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Πρώτον, ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Κορέτζελος. Οι τιμές του νικελίου είναι πρόβλημα για το 2016. Αλλά οι τιμές του νικελίου είναι πάντοτε πάνω κάτω γιατί δεν καθορίζεται τιμή από εμάς. Ακριβώς. Το κόστος του ρε, γιατί καθορίζεται στο χρηματιστήριο διεθνώς του εμπορεύματος του μετάλλου του νικελίου. Από εκεί και πέρα, να πούμε βεβαίως ότι το κόστος του ρεύματος είναι μεγάλος, ο τεράστιος βραχνάς, το τεράστιο ζήτημα της εταιρείας. Και δεν είναι καινούριο θέμα. Δεν είναι καινούριο θέμα, σωστό. Επίσης να πούμε ότι έχει δικαιώματα εξόρυξης σε πολλά σημεία, δεκάδες σημεία ανά την Ελλάδα, για εξόρυξη νικελίου και υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την. Το λέω αυτό, κύριε Κανέλο, διότι μας είπε ο κύριος Κορέτζελος, επειδή ήταν μια μεγάλη συνέντευξη, περίπου ένα τέταρτο στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιλέξαμε ένα δίλεπτο. Μας είπε ότι η ΔΕΗ, αν ήθελε πραγματικά να δείξει καλή θέληση, δεν θα σταματούσε να έπαιρνε λιγνίτη από τα ορυχεία στη βόρεια Ελλάδα της ΛΑΡΚΟ. Το σταμάτησε αυτό, με αποτέλεσμα να είναι σε άδεια τώρα οι εργαζόμενοι εκεί πάνω. Είναι δηλαδή μηνύματα που περνάνε. Επομένως, δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό το λέω. Επομένως, τίθεται ένα ζήτημα όσον αφορά τη βιωσιμότητα μια στρατηγικής επιχείρησης για τα εθνικά συμφέροντα, μια επιχείρηση που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια,
σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Το τονίζω τα δικαιώματα εξόρυξης ότι είναι ανά την Ελλάδα. Ναι. Οι δεκάδες και οι ιδιαίτερα. Να μην λέμε συνέχεια το ελληνικό τώρα. Εδώ είμαστε περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ακριβώς. Και έχουμε 5-10 σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Και πρέπει να πούμε λοιπόν, για να το κλείσω σαν ενότητα, ότι η λύση δεν είναι η αδράνεια για τη Λάρκο. Το να υπονοείς ότι μπορεί η εταιρεία να καταδικαστεί στην πορεία και τέλος του 2016 να έχεις κάκιστα οικονομικά στοιχεία, συν το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων που τίθεται από τα κοινοτικά όργανα, είναι μια αλήθεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να φεθεί στην τύχη της. Πρέπει κάτι να γίνει. Ξέρετε τι λέμε. Να διακόψω λίγο. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω όμως τι λένε κρυφά οι εργαζόμενοι και όσοι ξέρουν. Ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τόσο πολύ την εταιρεία που να την κάνουν στο τέλος να πουληθεί για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι πρόβλημα. Και ξαφνικά ένας έξυπνος έρχεται, γιατί προφανώς αυτός που θα την πάρει δεν θα την πάρει για να την διαλύσει, να την πουλήσει για πάλι σίδερα, γιατί έχει πολύ σίδερο η Λάρκο, έτσι. Θα πατήσει το κουμπί ως έξυπνος, θα την κάνει μια τούρμπο βιομηχανία και πάλι θα λέμε ότι απολέσαμε ένα τρομερό περιουσιακό στοιχείο για τη χώρα. Αυτό είναι το χειρότερο, ένα πίκρο σχολητή. Εάν γινόταν όμως αυτό τώρα. Θα ήταν όντως καταδικασμένη. Αν έμπαινε τώρα στο υπερταμείο η Λάρκο, δεν άλλαζε αυτό. Τουλάχιστον θέλω να το δούμε βήμα-βήμα, ότι σε πρώτη φάση δεν μπήκε. Εάν μετά με τις κατάλληλες κινήσεις, γιατί θεωρώ και ότι τα προβλήματα της Λάρκο χρονίζουν και οι παράνομες επιχορηγήσεις έχουν πολλά χρόνια μεγάλη ιστορία, αυτά πρέπει να διευθετηθούν στο άμεσο μέλλον, μόλις φύγει αυτό ναι, αλλά το πακέτο. Η συγκυβέρνηση, όσο καιρό είναι πάνω, δεν έχει κάνει τίποτα. Η συγκυβέρνηση. Θέλετε να μου πείτε κάτι που κάνατε για τη Λάρκο και δεν το θυμάμαι. Συγκεκριμένα δεν μπορώ κι εγώ να σας πω κάτι. Γιατί δεν υπάρχει. Αλλά για να είμαι αντικειμενικός, θεωρώ ότι και το μόνο το ότι δεν μπήκε στο υπερταμείο είναι θετικό. Και είναι θετικό γιατί παραμένει υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Και με λίγη προσπάθεια θεωρώ ότι θα εξηγιανθεί. Τα υπόλοιπα σημικά ξεπουλήθηκαν. Έτσι, μπράβο. Τα υπόλοιπα καταδικάστηκαν τα σημικά. Κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον μιλάμε. Άμα είναι ότι είμαστε τυχεροί που δεν μπήκε η Λάρκο, είμαστε άτυχοι που μπήκαμε για τα υπόλοιπα. Ναι, θέλω σε αυτό να είμαι ευθύς και ειλικρινής ότι από τη στιγμή που έχει υπογραφεί μια συμφωνία πέρυσι από 222 βουλευτές. Και χρωστάμε και οι δανειστές επιτακτικά ζητούν εγγυήσεις. Πολύ πιθανό κάποια από αυτά τα οποία μπαίνουν στο υπερταμείο να μην ξαναγυρίσουν στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Δηλαδή οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό όμως μας έφτασαν τα χρέη 35 ετών. Δεν μας έφτασε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μας έφτασαν 35 χρόνια κακοδιαχείρισης, συνεχούς δανεισμού. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι για να είμαστε... οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν υποθήκευσαν κρατική περιουσία για 100 χρόνια. Σε αυτό θα διαφωνήσω. Άμα διαφωνείτε, να μου πείτε. Σε αυτό για 80 χρόνια, ας πούμε, από το 1898 μέχρι το 1978, ήταν δοσμένα στους δανειστές όλα τα έσοδα από το τελωνείο του Πειραιά. Πήγατε τόσο πίσω. Βεβαίως. Να δικαιολογήσετε δηλαδή ότι κάποιος άλλος έκανε κάτι παρόμοιο. Όχι, δεν δικαιολογώ, αλλά από τη στιγμή που. Εάν δεν εφαρμόζαμε αυτά λοιπόν, τα πράγματα, τώρα θα ήμασταν υπόλογοι. Κατάλαβα, γιατί θα ήμασταν στο παράδειγμα ευρώ. Που πήγατε στο 1890. Λέω όμως ότι πάμε τώρα, το αναφέραμε και λίγο πριν με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στο νεράκι. Ξεπουλάμε και το νεράκι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Διότι εδώ στην Τερεά Ελλάδα, στην περιφέρεια της Τερεάς Ελλάδας, έχουμε κάτι καταπληκτικές πηγές εκεί που πίνουν νερό. Σχεδόν όλη η Αθήνα. Έτσι, οι μισοί Έλληνες. Από τις πηγές του Μόρνου, το ξέρετε το γνωστό κανάλι που περνάει, Δήμος Δωρίδας, έτσι, σωστά το λέγει, Δήμος Δωρίδας περνάει στο Δήμο Δελφών και πάει στην Αθήνα. Και οι άνθρωποι αυτοί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν παίρνουν δραχμή παλιότερα και ευρώ τώρα, ούτε ένα. Ανταποδοτικά. Ναι. Ανταποδοτικά για την τεράστια αυτή προσφέρα το νεράκι. Και τώρα ποτέ. Το νεράκι δεν το ξεπουλάμε, έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα ξεπουληθεί το νερό. Το ότι πρέπει να μπουν κάποια αξία σε αυτό το υπερταμείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ξεπουληθήκανε. Και επειδή είναι δοκιμασμένο και στεχώριστο εξωτερικό, ως ασύμφορη γενικά αυτή η διαχείριση ιδιωτική του νερού, θέλω να θυμίσω ότι στη Γερμανία το προσπαθήσανε και επανακρατικοποιήθηκε μετά το νερό. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ πέρα. Το νερό δεν θα ξεπουληθεί. Απλά επειδή
είναι ως προαπαιτούμενο στη συμφωνία, γιατί θέλω να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο σταθμό της διευθέτησης της κουβέντας για το χρέος, να το εν ώψη του Δεκεμβρίου, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά αυτή τη στιγμή, η Γερμανία αυτό περιμένει για να μας πάει μετά το 18. Ξέρετε, ο μεγάλος μας στόχος είναι η κουβέντα για το χρέος. Στελέχη σαν και εσάς, λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν το λένε ανοιχτά και οι μεγάλοι? Παιδιά, είναι μια στρατηγική που πρέπει να πάμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο να δείχνουμε ότι είμαστε τα καλά παιδιά για να καταφέρουμε κάτι σε σχέση με το χρέος. Αυτό λέτε? Τουλάχιστον εγώ το έχω πει επανειλημμένα. Αυτό λέτε. Είπα, στελέχη και σαν και εσάς το λένε. Ναι. Τα μεγάλα στελέχη όμως δεν λένε τίποτα. Και είναι ύποπτο αυτό ότι δεν λένε τα μεγάλα στελέχη τίποτα. Θεωρώ ότι δηλαδή, λένε, αλλά πείτε στον ελληνικό λαό, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, διότι έτσι όπως πρέπει να πάμε, μήπως καταφέρουμε και κάνουμε και κάποια απομείωση χρέους, διότι στο τέλος αυτά που θα πάρουμε θα είναι καλύτερα και θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Για να είμαι αντικειμενικός, και ο Πρωθυπουργός και ο Πάνος Καμένος τα έχουν πει. Δεν τα λένε. Τα έχουν πει. Τα έχουν πει ότι είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την κουβέντα για το χρέος το Δεκέμβριο. Κύριε Κανέλο. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, το Περταμείο δεν νομίζω ότι ψηφίστηκε από 222 βουλευτές στο Περταμείο. Σωστό αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρώ ότι το νερό, η ΕΔΑΠ, η ΕΙΑΘ μπαίνουν στη δεύτερη λίστα προαπαιτουμένων στο υπερταμείο, γιατί προφανώς κάτι δεν έγινε καλά στην πρώτη ένταξη, στην πρώτη ένταξη εταιριών στο υπερταμείο. Το λέω γιατί χρειάζεται καταρχήν ένας τίμιος, ειλικρινής και ανοιχτός πολιτικός διάλογος για το τι πραγματικά παραχωρείται, με τον τρόπο που παραχωρείται, για πόσο διάστημα και με τι όρους, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε κρυφές διαδικασίες, κρυφές εννοώ, δηλαδή στη Βουλή όλα συζητώνται, στη Βουλή όλα ψηφίζονται, αλλά ευνηδιαστικά. Θυμίζω μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν είναι καμία ευθύνη ούτε και ο Σχολοκυθάς, ούτε εγώ, ούτε κανένας εκπρόσωπος, παραδείγματος χάρη, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος κόμματος, όπου οι βουλευτές ρωτούσαν τον κύριο Τσακαλώτο, πείτε μας τι περιλαμβάνει το Περταμείο. Δηλαδή χρειάζεται μια σοβαρότητα προσέγγισης, νομίζω. Τώρα όσον αφορά το νερό, υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα ασφαλώς που η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν οδήγησε σε καμία απολύτως λύση, σε εξυγχρονισμό του δικτύου δεν οδήγησε, ίσα-ίσα κρύβινε το νερό, επανακρατικοποιήθηκε, νομίζω συμφωνεί ο Ανδρέας, το έχουμε ξανασυζητήσει με αυτό. Τώρα, πού οδηγεί αυτή η στρατηγική και πού οδηγεί γενικότερα κάποιου είδους τακτική που ακολουθείται από τη σημερινή κυβέρνηση, θεωρώ ότι η σημερινή δήλωση του κυρίου Ντομπρόφσκης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Τι είπε σήμερα ο κ. Ντομπρόφσκης? Όχι, το παίρνω σαν θέσφατο υπόψη, αποτυπώνω τη δήλωση που έκανε. Ότι ο λαϊκισμός της περίοδου κυρίως του 2015 έφερε πολύ σκληρή λιτότητα και σκληρότερη λιτότητα στην Ελλάδα. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι το εξής. Πρώτον, να ξέρουμε γρήγορα πού οδηγούμε τη χώρα. Να έχουμε ενημερώσει τον ελληνικό λαό, να έχουμε σωστή διαπραγματευτική θέση, η πραγματική οικονομία, γιατί μέσα από αυτό το δελτίο ειδήσεων και μέσα από αυτό το κανάλι μιλήσαμε για την πραγματική οικονομία πάμπολες φορές και για τα λουκέτα στην αγορά των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων. Η πραγματική οικονομία πρέπει να είναι ο μέγιστος στόχος. Και ο μέγιστος στόχος δεν επιτυγχάνεται χωρίς γνώση του αντικειμένου, των τομών και των μεταρρυθμίσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν διακυβέρνηση σοβαρή, ειλικρινή και κυρίως με γνώση του πώς θα οδηγήσει τη χώρα στο να βγει από το τούνελ της ύφεσης. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, να πω κάτι, όλες οι αποκρατικοποιήσεις δεν μπορεί να είναι λάθος. Ούτε όλες οι αποκρατικοποιήσεις είναι σωστές. Τρένο σε παραδείγματος χάρη. Αυτό λέω ένα δευτερόλεπτο. Πωλήθηκε με τίμημα χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο από αυτό που δίνα πριν από 2 χρόνια. Αν με ρωτήσετε τι περιμένω όμως από την Φερόβια, από την Ιταλική εταιρεία. Ολοκληρώστε, γιατί ο Γιάννης θέλει να σας ρωτήσει για τις τηλεοπτικές άδειες. Να με ρωτήσει. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Αν με ρωτήσετε όμως τι περιμένω στην Τρενοσέ και στον ΟΣΕ από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, προφανώς θα σας πω ότι είμαι συγκρατημένα, θα περιμένω να δω. Αισιόδοξος για την πορεία των σιδηροδρόμων. Θεωρώ ότι σε κάποιους τομείς πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Οι σιδηρόδρομοι πιστεύω θα προοδεύσουν στην Ελλάδα. Πάμε στο επόμενο. Για αποκρατικοποίησεις έχετε μια φιλοσοφία, κύριε Κανέλο. Κύριε Κολοκυθά, πάμε στις τηλεοπτικές άδειες, καθώς υπάρχει έντονο προσκήνιο και παρασκήνιο.
και με τον κύριο Καλογρίτσα, να μην αναφερόμαστε σε ιστορία. Εδώ έγινε χαμός. Τουλάχιστον. Αλλού λένε θα πέφτανε κυβερνήσεις, κύριε Κολοκυθά. Γιατί να πέσουν κυβερνήσεις, επειδή είπε ψέματα ένας υποψήφιος αγοραστής. Όχι. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Ποιος την έκανε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον για να εδώ οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη φερεγγυότητα αυτής της υποψηφιότητας. Τώρα, εάν κατά τη διάρκεια δεν ελέγχθηκε σωστά, εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Εμείς όμως, ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαμε πάρει θέση με το που κατατέθηκαν οι πρώτες αιτήσεις υποψηφιότητας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Υπάρχει θέμα για σας ακυρότητας του διαγωνισμού? Όχι. Το ρωτάω, αφήστε με. Το ρωτάω διότι τα πονταρίσματα στο σύνολο της διαδικασίας του κυρίου Καλογρίτσα έχουν επηρεάσει στο σύνολο του διαγωνισμού την εξέλιξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θεωρώ ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί για κανένα λόγο. Γιατί, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει, επειδή κλειδώσανε, ήταν ευθύς εξ αρχής διαφανής. Δηλαδή το διαγωνισμό, αυτό λέτε τώρα. Να εξηγήσω το σκεπτικό μου. Επειδή μπορεί λόγω του ότι δεν φέρθηκε έντιμα ο κύριος Καλογρίτσας να διωχθεί ποινικά, γιατί παρέσυρε ομολογουμένως και τους άλλους να δώσουν υψηλότερα τιμήματα. Όμως από τη στιγμή που πληρώσαν όλοι οι υπόλοιποι αυτό το οποίο, την πρώτη δόση, αυτό το οποίο τους αναλογούσε, δεν παρανομούν όλοι λόγω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτός ο οποίος παρανόμησε ήταν ο κύριος Καλογρίτσας. Και φυσικά τη θέση του θα πάρει ο πρώτος επιλαχών, και αν δεν μπορέσει να το καλύψει, ο δεύτερος επιλαχών. Είναι διαγωνισμός, ο οποίος ήταν απολύτως διαφανής. Όλες οι διαδικασίες ήταν ελεγμένες. Είδατε και οι ενστάσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπουδήποτε δικαιώθηκε η κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα ακυρότητας, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα ως προς τους λόγους και τις κινήσεις, για ποιο λόγο έκανε ο κύριος Καλογρίτσας όλη αυτή τη φασαρία. Και εκεί περιμένω τη δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της. Να πω εγώ για ποιο λόγο ο κύριος Καλογρίτσας έκανε όλη αυτή τη φασαρία. Την άποψή μου μπορώ να την πω. Ναι. Γιατί κάποιοι τον άφησαν. Είπα, εάν δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχες έτσι όπως έπρεπε, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή θα σας ζητήσουν δηλαδή ποιος? Οι επιχειρηματίες που πλήρωσαν τα τεράστια αυτά τιμήματα για τις τηλεοπτικές άδειες, θα ζητήσουν εξηγήσεις από ποιους, δηλαδή ότι πήγε το τίμημα εκεί που πήγε? Θεωρώ από την Γιατί το παραδέχεται και ο κύριος Παπάς την επόμενη μέρα ότι είναι, δεν περιμέναμε με τίποτα να φτάσουν τα τμήματα εκεί πάνω. Έτσι. Και τώρα πάλι τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση, γιατί θα ανέβει. Τώρα με τη διαδικασία αυτή είναι συν 10 εκατομμύρια επιπλέον, έτσι. Ας δούμε όλοι μας με ενδιαφέρον τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά θεωρώ και μένω στην άποψή μου ότι ο διαγωνισμός ήταν διαφανέστατος, ότι υπάρχουν ευθύνες ενδεχομένως ποινικές του κυρίου Καλογρίτσα, θα πρέπει να διερευνηθούν, και από εκεί και πέρα, ναι, εάν κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του από όλη αυτή την επιτροπή που ασχολήθηκε με τον έλεγχο των πόθεν έσχες, έχει ευθύνες. Εμείς θέλω όμως να επαναλάβω ότι σαν ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ως προς. Είναι χαρακτηριστικό και το σημερινό και με τον αριθμό των αδειών, αν και είναι ιστορία τώρα, κύριε Κολοκυθά. Και το σημερινό τιτίβισμα του Πάνου του Καμένου. Ναι. Χαρακτηριστικό και το σημερινό, ναι. Ναι, αυτό ναι, εντάξει. Επιβεβαιωθεί. Αλλά εδώ τώρα δεν μιλάμε τώρα για το τι είπε ο καθένας. Δηλαδή δεν είναι η προσωπική άποψη του κάποιου πολιτικού, έστω και αν είναι στέλεχος της κυβέρνησης, σε σχέση με τις εξελίξεις. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που όταν συμμετέχει ένας άνθρωπος, και εδώ σχεδόν επιβεβαιώνονται όσοι στο παρελθόν είπαν ότι έπαιξε το ρόλο του λαγού. Κακά τα ψέματα. Και τώρα μας έμεινε και σκοτωμένος το τσιγκέλι, έτσι. Κακά τα ψέματα, όμως όλοι παραδέχονται ότι έπρεπε να μπει μία τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. Δεν γινόταν να μην γίνει ο διαγωνισμός. Συμφωνούμε. Δεν γινόταν, κύριε Κολοκυθά. Θα αλλάξει, λέει, η Νέα Δημοκρατία όταν έρθει. Να δούμε με ποιος. Θεωρώ ότι όπως εξελίσσεται το πλαίσιο του διαγωνισμού και τις τηλεοπτικές άδειες έμπνευσης βεβαίως του κύριου Παπά, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Όπως εξελίσσεται στην πορεία. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο.
Το αν θα εκπέσει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Μαύρο έχουμε στην τηλεόραση συχνά. Μαύρο Φέχτη έχουμε. Συνέχεια. Ναι, και κακό είναι αυτό. Από όπου και αν γίνεται. Ξεκινήσαμε από το Alter, μετά πήγαμε στην ΕΡΤ και έρχονται και οι υπόλοιποι. Κακό είναι από όπου και αν γίνεται. Άρα, πρέπει να δούμε ένα πράγμα. Ότι αν εκπέσει ο διαγωνισμός και κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος που είναι πλαίσιο για το διαγωνισμό, αυτό θα κριθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας συντακτική δικάσιμο, το οποίο ακόμα δεν έχει μιλήσει. Και βεβαίως η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη. Τέσσερις μέρες ακόμα. Ναι, θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι θεωρώ όμως. Θεωρώ ότι το φαινόμενο Καλογρίτσας, παράδειγμα, ή αυτά που παρατηρούμε στο διαγωνισμό το συγκεκριμένο, έχουν ως ένα βαθμό υποβαθμίσει τη θεσμική αξιοπιστία, έχουν υποβαθμίσει το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος είχε προβλήματα τους ή άλλους, δεν διαφωνεί κανείς, και δημιουργούνται ζητήματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από τους εμπνευστές του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Άρα οι εξελίξεις μπορούν να είναι και απρόβλεπτες, το τονίζω. Τώρα, στο κομμάτι του τι μέλη γενέστε, σας είπα, όσον αφορά την ακυρότητα του διαγωνισμού και όσον αφορά το τι έπεται, γιατί υπάρχουν και νομικές απόψεις, όπως του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου που εκπροσωπεί τον χύψη τηλεοπτικό σταθμό, τον δεύτερο υπερθεματιστή, τον πρώτο υπερθεματιστή, δεν είναι εκεί το θέμα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα από την ακύρωση της συμμετοχής από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του κυρίου Καλογρίτσα ως πρώτο υπερθεματιστή. Δημιουργείται επιπλέον ζήτημα ακυρότητας. Είναι διχασμένη, αν θέλετε, η νομική κοινότητα. Άλλοι καθηγητές υποστηρίζουν ότι ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί ομαλώς, άλλοι λένε ότι θα εκπέσει. Τι πρέπει όμως να δούμε? Πρέπει να δούμε το εξής. Σε μια εποχή που σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρούνται φαινόμενα όπως στην Ουγγαρία, όπως στην Πολωνία λιγότερο, στην Ανατολική Ευρώπη το βλέπουμε, να θέλει κεντρική εξουσία, όποιο κόμμα και αν κυβερνά, να βάλει χέρι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να προσέχουμε, και το έχω πει πάλι αυτό το πράγμα. Όταν νομοθετούμε, δεν νομοθετούμε για τη σημερινή κυβέρνηση, νομοθετούμε και για τις επόμενες. Από πού προκύπτει όμως ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να βάλει χέρι? Δηλαδή είναι κακό? Όχι. Όταν να κλείνει ένα σταθμός, για παράδειγμα, να πούμε το Μέγκα, που ναι, δεν μπορεί να συντηρηθεί. Mm-hmm. Δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει εδώ μονίμως να έχει το ζωή. Εδώ υπάρχει παραδοχή από τους ιδίους στο Μέγκα ότι εμείς αφήσαμε το σταθμό. Εντάξει. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αλλά εάν δεν γινόταν ο διαγωνισμός, θα έρχονταν έστω ένα κακό δεν τέλος. Δεν υπήρχαν νόμοι, έτσι, να εφαρμοστούν. Τόσα χρόνια δεν εφαρμόζονταν. Α, γιατί? Το τονίζω. Τώρα ήρθε αυτή ούτε η κυβέρνηση. Μπορείτε, ούτε η δική σας κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους. Όχι, μα αυτό κάνουμε. Βάζουμε μια τάση. Εγώ μιλάω για τους νόμους περί επιχειρήσεων συνολικά. Κοιτάξτε. Όταν μια επιχείρηση χρωστάει, συνεχίζει να λειτουργεί. Κοιτάξτε. Όταν μια επιχείρηση χρωστάει, παίρνει δάνεια. Κοιτάξτε, επειδή τέθηκε αυτό το αυτά ζήτημα. Αυτά γινόταν στο παρελθόν. Με εμάς, ναι, δεν έχει πάρει κανένα δάνειο. Πήρε ο Καλογρίτσας 78 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, με το διοικητικό συμβούλιο, εδώ μου ανοίγετε το στόμα και μου δίνετε καλή πάσα. Δεν θέλω, μέχρι πριν από ένα μήνα, που ήταν 50-50% στελέχη Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Να σας πω και τα ονόματα. Mm-hmm. Και δηλαδή ο κύριος Γαβρίλης. Θέλουμε δηλαδή να πούμε, θέλουμε ότι η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, εγώ το είπα, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και δεν γνωρίζει ποια δάνεια δίνονται στα ΜΜΕ, τα μεγάλα. Όπως έδωσε και η ίδια η τράπεζα που έδωσε στον Καλογρίτσα και στην Νέα Δημοκρατία. Αποφώνηση έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε Κολοκυθά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ως μη εκλογών τώρα σε όλα αυτά. Ή θα τι εκλογών, πάμε... τι θα κάνετε με τα περιφερειακά μέσα μας, πείτε. Θεωρώ ότι όταν θα τελειώσει. Είμαστε οι επόμενοι, έχετε καταλάβει τι γίνεται τώρα. Όταν θα τελειώσει, φαντάζομαι ότι θα. Πόσα εκατομμύρια θέλετε να πάρετε από εμάς τώρα, από τις περιφερειακές άδειες? Εμείς δεν είναι πόσα θέλουμε. Είναι όχι, πόσο... γιατί είπε ο κύριος Παπάς όταν μιλούσε για τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, θέλουμε τόσα εκατομμύρια. Από τα περιφερειακά κανάλια πόσα εκατομμύρια θέλετε? Θεωρώ ότι τα περιφερειακά. Γιατί προφανώς τώρα το ζητούμενο εδώ είναι πόσα λεφτά θα πάρετε μόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα περιφερειακά κανάλια, κατά την άποψή μου, χωρίς να γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι πρέπει να στηριχθούν, γιατί ο ρόλος ο οποίος παίζουν για την τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικότερος από τα κεντρικά κανάλια. Και από άποψη πληροφόρησης και από άποψη τηλεθέασης. Σε αυτό, τουλάχιστον σαν συντοπίτης εδώ πέρα Λαμιώτης, οφείλω να παραδεχτώ ότι ό,τι μέσω ενημέρωσης υπάρχει και στο τηλεοπτικό πεδίο αλλά και στο ραδιοφωνικό είναι χρησιμότατο για την τοπική κοινωνία, γιατί είναι ένα μεγάλο μέσο έκφρασης
οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάτι ανάλογο ή ανάλογες παρενέργειες, γιατί θεωρώ ότι και τα όποια λάθη τα οποία γίνανε κατά την πρώτη δημοπρασία θα αποφευχθούν ως προς τις περιφερειακές άδειες. Τα περιφερειακά κανάλια καταρχήν αποτελούν πολύ δύσκολο στόχο για οποιαδήποτε αφαιρεσία από οποιοδήποτε κέντρο ή παράκεντρο εξουσίας. Τα περιφερειακά κανάλια με τον πλουραλισμό που έχουν και με την προβολή θεμάτων που δεν φτάνουν στα κεντρικά κανάλια αποτυπώνουν μια πραγματικότητα εξόχως σημαντική και ακριβή. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ένα πράγμα. Θέλω να πω ότι το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών είναι σε εξέλιξη. Έχουμε καταρχήν όλη την πεποίθηση ότι πρέπει να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποκτήσει αρμοδιότητες. Και εγώ το προσωπικά. Οποίο ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο κοντά. Επαναλαμβάνω. Να συγκροτηθεί και να ασκήσει αρμοδιότητές του. Οι τέσσερις άδειες θεωρώ ότι δεν είναι πανάκια. Και κλείνοντας, να πω και κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβουμε, επειδή συμπληρώνονται σήμερα και 27 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ότι πολλά θέματα σε αυτή τη χώρα επί πολλές δεκαετίες καρκινοβατούν. Το θέμα δεν είναι να ρίξω ένα στην ευθύνη στον άλλον. Άρα, ίσως καμιά φορά φαίνεται παράτερο να μιλάνε πολιτικές δυνάμεις διαφορετικού φάσματος ιδεολογικού ή κομματικού. Όμως θα θυμίσω μια κουβέντα του Παύλου Μπακογιάννη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και η δολοφονία του ίσως έγινε για αυτόν τον λόγο, γιατί ενοχλούσε αυτή η εξαίρεση στο διχασμό και στην πόλωση. Είχε πει: μπορούμε να διαφωνούμε γιατί μπορούμε να συνυπάρχουμε. Αν δεν καταλάβουμε επομένως ότι στο κομμάτι αυτό έχει η κυβέρνηση και το κράτος συνέχεια και ότι πρέπει να μην γκρεμίζουμε ό,τι θετικό έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά να χτίζουμε πάνω σε αυτό και να έχουμε μια εθνική στρατηγική, δεν βλέπω μέλλον προσωπικά. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιώργο. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είστε συνεχώς διαθέσιμοι για τέτοιου είδους κουβέντα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.